Ερώτησή σας, το οποίο αναφέρεται στο αν υπάρχει ζήτηση για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων ή νέας γενιάς, όπως το αποκαλέσατε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι βεβαίως γνωστό και στο κοινό μας, ότι το δίκτυο δεν κάνει τίποτα άλλο από να μεταφέρει δεδομένα. Έτσι. Για να μεταφερθούν σε υψηλές ταχύτητες τα δεδομένα, δεν φτάνει να έχεις ένα VDSL, παραδείγματος χάρη, ή ένα δίκτυο οπτικής ίνας. Θα πρέπει στη συνέχεια η απόσταση που καλύπτεται μέχρι τον πάροχο των δεδομένων επίσης να έχει υψηλές ταχύτητες, άρα και εκεί να μπορούν να τρέξουν τα δεδομένα πολύ γρήγορα. Και υπάρχει μία τρίτη παράμετρος που λέει ότι ο πάροχος των δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει με υψηλή ταχύτητα αυτά τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το να έχουμε στη χώρα μας μόνο υψηλές ταχύτητες δεν σημαίνει ότι θα παίρνουμε τα δεδομένα με τις ταχύτητες που θα επιθυμούσαμε. Τώρα, όσο αφορά την ζήτηση. Στις σημερινές συνθήκες, θεωρώ ότι ο καταναλωτής θα προβληματιστεί ιδιαίτερα για να αυξήσει την τιμή με το διαθέσιμο εισόδημα που υπάρχει σήμερα, προκειμένου να έχει υψηλότερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα είναι ότι πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται το να πληρώσουν 20, 25 ή 35 ευρώ το μήνα προκειμένου να έχουν την υπηρεσία LLU που τους προσφέρεται σήμερα. Ποια θα είναι η τιμή εκείνη, επομένως, που θα τους ζητηθεί να καταβάλουν προκειμένου να έχουν τις ψηλότερες ταχύτητες και πόσο σημαντική είναι η ψηλότερη ταχύτητα σήμερα, όταν βλέπουμε ότι η χρήση που γίνεται είναι κυρίως για να κατεβάζουν οι νέοι άνθρωποι βίντεο ή μουσική και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι οι πηγές από όπου κατεβαίνουν αυτά τα στοιχεία συνεχώς και μειώνονται τουλάχιστον όσο αφορά το δωρεάν περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, θεωρώ, χωρίς να έχουμε κάνει ανάλογες έρευνες αγοράς, που θεωρώ ότι ο οργανισμός θα πρέπει να τις έχει κάνει, μια και είναι έτοιμος να επενδύσει αρκετά, όπως άκουσα προηγουμένως. Αλλά για λόγους τακτικής δεν θέλει να το ανακοινώσει. Σέβομαι απόλυτα τα εμπορικά μυστικά και την εμπιστευτικότητα. Αλλά τουλάχιστον από τα ακούσματα που έχουμε εμείς από τους πελάτες μας και από ένα συγκεκριμένο γεγονός που έχω υπόψη μου, δεν θεωρώ ότι το πρώτο μέλημα του καταναλωτή σήμερα είναι να έχει ταχύτητα αντί για 16, 35 μέγα προκειμένου να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Όσο αφορά τώρα το θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό, θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα του δικτύου. Όχι μόνο το θέμα του δικτύου για το DSL, αλλά και το θέμα του δικτύου χαλκού, το οποίο κάποιος πληρονόμησε κάποτε, είτε επειδή το πλήρωσαν οι φορολογούμενοι, είτε επειδή είχε κάποια μονοπωλιακά τιμολόγια. Και είναι σαφές ότι το κόστος αυτού του δικτύου έχει αποσβεστεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, διότι γνωρίζουμε όλοι πόσες δεκαετίες αυτό το δίκτυο λειτουργεί στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό, θα πρέπει να προβλέψει ο ρυθμιστής
ότι θα έχει το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις ο κάθε πάροχος να μπορεί να στήσει την καμπίνα του δίπλα στο καφάο του ΟΤΕ. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, παράδειγμα να φέρω, άδεια από το Δήμο για να στηθεί η καμπίνα, δεδομένου θα καταλάβει ένα μέρος του πεζοδρομίου. Σήμερα αυτό δεν το έχει ΟΤΕ γιατί έχει το καφάο και στην ίδια θέση βάζει την καμπίνα που χρειάζεται. Άλλη προϋπόθεση είναι παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, αλλά δεν είναι και τόσο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, προκειμένου πραγματικά ο κάθε πάροχος να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται σε τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ. Κύριε Κεραστάρη, επί της Ιστορυδίας Σωμάτων, κάποια πρώτη άποψη. Ναι. Βλέπω ότι και οι ερωτήσεις που μας στείλατε, αλλά και γενικά η ατζέντα της ημέρας, πάνε πιο πολύ προς τα δίκτυα νέας γενιάς. Με μια ιδιαίτερη έμφαση στο VDSL. Άκουσα πριν και τον κύριο Γενικό να λέει ότι υπάρχει μια μελέτη έτοιμη για το FTTH, το οποίο με 1,07 δις είναι κάτι το οποίο μέχρι το 2015 έχει μελετηθεί κτλ. Νομίζω πραγματικότητα είναι λιγάκι διαφορετική. Το FTTH είναι μια μελέτη στο γραφείο του κύριου Γενικού. Το VDSL είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά συμφωνώ με τον ΖΑΚ, δεν το έχουμε δει. Δηλαδή, VDSL σήμερα υπάρχει σε 8 κέντρα, σωστά ΖΑΚ, σε 8 κέντρα του ΟΤΕ. Αστικά. 10. Εντάξει, μεγέθους. Σε ένα μικρό ποσοστό, λοιπόν, των κέντρων του ΟΤΕ. Και υπάρχει και η ΣΥΤΑ, η οποία δίνει... Για να μην παρεξηγηθώ, όσα κέντρα έχουμε, έχουν γίνει γνωστά και στην ΕΤ, και στους παρόχους. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Πάει, ωραία. Σε ένα μικρό ποσοστό, λοιπόν, για να μην λέμε νούμερα, του δικτύου του ΟΤΕ και η ΣΥΤΑ, η οποία δίνει VDSL από το κέντρο σε μια ακτίνα συγκεκριμένη χιλίων μέτρων πέριξ του κέντρου. Αυτό είναι το VDSL. Αυτό το VDSL σήμερα είναι αρρύθμιστο τόσο ως προς το κομμάτι της τιμής, όσο και ως προς την ουσία για μας, που είναι το κομμάτι της υπηρεσίας, του SLA, και ακούμε πράγματα τα οποία ειλικρινά το 2012 δημιουργούν ένα προβληματισμό. Δηλαδή, το σενάριο ότι μπορούμε μέσα από το VDSL να γυρίσουμε στη λογική του Άρη. Μια υπηρεσία την οποία η αγορά την έχει απορρίψει. Αν ρωτήσουμε σήμερα πόσα κυκλώματα Άρη σε VDSL υπάρχουν, είναι ελάχιστα πλέον. Άρα το να συζητάμε το 2012 για οτιδήποτε εκτός από Naked VDSL είναι λάθος. Άρα πέρα από το κομμάτι της ρύθμισης της τιμής που συμφωνώ απόλυτα πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει και το κομμάτι της ρύθμισης της υπηρεσίας τελικά. Των φασματικών παρεμβολών και το κομμάτι του τι είναι αυτό που ο κάθε ένας πάροχος εκτός από τον ΟΤΕ θα αγοράζει από τον ΟΤΕ για να μπορεί να γίνει μεταπόλα. Διότι συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορεί ένας από όλους μας να το σηκώσει. Να πω και ένα βήμα πιο πέρα. Θεωρώ την κουβέντα του να πάει ο κάθε ένας εναλλακτικός πάροχος και να βάλει ένα καφάο VDSL δίπλα στο καφάο VDSL του ΟΤΕ επίσης ουτοπική. Κανένας από εμάς δεν έχει ούτε την οικονομική δύναμη, αλλά νομίζω ότι και τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα η λύση δεν μπορεί να είναι κάτι που θα οδηγήσει εκεί, ακόμα και αν μαγικά οι δήμαρχοι όλης της Ελλάδας μας λέγανε «Ελάτε εδώ, πάρτε χώρο, πάρτε ρεύμα, χτίστε». Άρα πρέπει να βρει ο ρυθμιστής, γιατί τελικά ο ρυθμιστής είναι λιγάκι σαν το διευθυντή της αγοράς, να βρει εκείνο τον τρόπο και πιστέψτε με, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από όλους τους παρόχους στο να επικοινωνήσουμε στο ρυθμιστή το τι είναι αυτό που για μας είναι το σωστό, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει μια πρακτική διεθνής, έτσι δεν ανακαλύπτουμε στην Ελλάδα τον τρόπο, για το πώς πρέπει να δοθεί αυτή η υπηρεσία. Νομίζω αυτό είναι κρίσιμο και εκεί έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Στο κομμάτι, γυρνώντας λιγάκι πίσω του εάν ο καταναλωτής θέλει ταχύτητες και τι θα γίνει με την ταχύτητα και την υπηρεσία, είναι λιγάκι σαν την κότα με το αυγό. Εγώ νομίζω ότι όποιο από τα δύο προηγηθεί, θα σύρει μαζί του και το δεύτερο.
Και συμφωνώ απόλυτα με τον Ζακ ότι η τιμή, το premium τελικά, το price premium που τελικά είναι διατεθειμένο να δώσει ο καταναλωτής, δεν είναι σοβαρό. Άρα θα ήθελε κάτι, ιδανικά θα το ήθελε στην ίδια τιμή. Αλλιώς μπορεί να δώσει κάτι πολύ λιγότερο. Και σε αυτό το μοντέλο πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Νομίζω όμως ότι μεγαλύτερο στη σημερινή συγκυρία, μεγαλύτερη αίσθηση και μεγαλύτερο φόβος πρέπει να δώσουμε όλοι μας σε αυτό που σήμερα είναι το 99% της υπηρεσίας. Και αυτό είναι το ADSL, η ρύθμιση του, η σωστή λειτουργία της αγοράς. Αρκετά προβλήματα έχουμε. Άκουσα πολύ εύστοχα ότι πώς γίνεται να πέφτει 5% ο βρόχος και 25% η τιμή. Είναι ένα ερώτημα. Το δικό μου το μυαλό δεν χωράει, ούτε χωράει κοιτώντας τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί μια μείωση 25% σε κοστολογικό μοντέλο. Εμείς έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή να μας δείξει, αν όχι τις υποθέσεις που χρησιμοποίησε, γιατί προφανώς είναι εμπιστευτικές, το μοντέλο. Διότι σε καμία λογική δεν χωράει 25% μείωση τιμής σε έναν ισολογισμό ο οποίος βασικά παραμένει ο ίδιος και σε μια αγορά που δεν έχει αλλάξει. Άρα όταν πας σε μια αγορά να προκαλείς τέτοια σημαντικά σοκ, πρέπει να είσαι και έτοιμος να δεις τι αυτό θα σημαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε, πέρα από το να συζητάμε το VDSL ή τα δίκτυα νέας γενιάς, που είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα για το μέλλον και που το χρειαζόμαστε, νομίζω ότι είναι σημαντικό στις σημερινές συνθήκες της αγοράς να δούμε λιγάκι και το 99% του business μας, που δεν είναι αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Στάρη.